Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Αναγνώστου και παρακολουθείτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Σαφές μήνυμα προς τους Έλληνες αγρότες ότι δεν υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω παραχωρήσεων μετά και το νέο πακέτο παροχών, έδωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσης Σταφθάρης. Δώσαμε ό,τι είναι εφικτό στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Λύσαμε ακόμη και προβλήματα που άνοιγαν στη αρμοδιότητα άλλων Υπουργείων, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σταφθάρης. Κάλεσμα προς όλους τους αγρότες απίφθινε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Βαγγέλης Μπούτας, ζητώντας από όλους να δώσουν δυναμικό παρόν στο συλλαλητήριο που θα διοργανωθεί το Σάββατο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η πορεία θα κατευθυνθεί προς το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, όπου πραγματοποιείται η ζωοτέχνεια. Πολιτική παρέμβαση μεγάλης πολιτικής οικογένειας του νομού Σερών για το σχέδιο Αθηνά και τη μεταφορά τμήματων καταγγέλει η διοίκηση του ΟΤΕΗ Θεσσαλονίκης, επικαλούμενη δηλώσεις του Προέδρου του ΟΤΕΗ Σερών, Δημήτρη Πασχαλούδη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται για την οικογένεια Καραμανλή. Σύμφωνα με ηχητικά ντοκουμέντα πολιτικών εκπομπών, φαίνεται ότι υπάρχει πολιτική παρέμβαση από μεγάλη πολιτική οικογένεια του νομού Σερών, ανέφερε ο Πρόεδρος του ΟΤΕΗ Θεσσαλονίκης, Παύλος Καρακολτσίδης, στο περιθώριο συνέντευξης τύπου που δόθηκε σήμερα. Το πρώτο φόρουμ για την περιφερειακή συνεργασία στα Βαλκάνια πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη με τη στήριξη του Ιδρύματος Rockefeller Brothers Fund και τη φιλοξενία του Δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη. Στο συνέδριο που πραγματοποιείται από σήμερα μέχρι και το Σάββατο θα μιλήσει και ο Γιώργος Παπανδρέου. Στο φόρουμ συμμετέχουν πολιτικοί ηγέτες από τα Βαλκάνια, εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων και επιχειρηματίες, ενώ θα συζητηθεί η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας γέννησης ιδεών και καινοτόμων στρατηγικών. Η οικονομική κρίση και η απόγνωση για την επιβίωση του ίδιου και της εξαπελούς οικογένειάς του μετατράπηκαν σε φιλιά στο λαιμό για 40χρονο που έβαλε τέλος στη ζωή του σε χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη. Τον απαγωνισμένο πατέρα του βρήκε το βράδυ της Τρίτης ο 17χρονος γιος του. Ο 40χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, είχε χρέη και δεν μπορούσε να βρει διέξοδο για να φροντίσει 4 παιδιά του, ενώ πληροφορίες ανέφεραν ότι είχε κάνει άλλη μια απόπειρα αυτοκτονίας. Η ερευνητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου αποτελείται ένα κομμάτι του μεγαλύτερου πειράματος του κόσμου. Είναι οι περίπου 200 Έλληνες επιστήμονες που συμμετέχουν στο πείραμα του ΣΕΡΝ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών, και συναγωνίζονται ποιοτικά στις συναδέλφους τους από πολλές άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Γαλλία. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, όπως επίσης και καθηγητές. Ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης συναντήθηκε χθες το βράδυ με τον πρέσβη της Κροατίας, Ιβάν Στάρτσεβιτς, εν ώψη της επίσημης ένταξης Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συζήτησαν τις δυνατότητες διεύρυνσης της διμερούς επιχειρηματικής εργασίας των δύο χωρών στον τομέα του τουρισμού. Χάος προκλήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό όταν εξαιτίας της βροχόπτωσης μια νταλίκα προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ και ανατράπηκε. Η νταλίκα δίπλωσε και ανατράπηκε στο ρεύμα του Επταπυργίου, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα ένα δεύτερο ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς δυτικά όταν διερχόμενο αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο κομμάτι της κολόνας. Για αύριο Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου, προβλέπεται συννεφιά με θερμοκρασία να χυμαίνεται από 4 έως 9 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 2 μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες θα επικρατήσουν ίδιες συνθήκες με συννεφιά και θερμοκρασία στους 6 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση των ανέμων από βόρεια διεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ. Αυτές λοιπόν ήταν και οι ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.